Κατέληξαν άσχημα οι διακοπές μας με τον Κονήλο. Εδώ λοιπόν, παιδιά, έχουμε μία σύγκρουση κόσμων, μία σύγκρουση πραγματικότητας, την οποία εγώ δεν έχω ματαξαναδεί στη ζωή μου. Έχουμε έναν Κονήλο, ο οποίος είναι σαν καταπονημένο σαραντάρης με παιδιά και έναν ορεινή μέλισσα, ο οποίος προσπαθεί να κάνει content 12χρονου. Είναι δηλαδή, πώς να σας πω, σύγκρουση γενεών, ενώ αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι κοντά στην ηλικία, μπορεί ας πούμε να απέχουν 5 χρόνια ή κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά κοιτάξτε τι γίνεται. Σε όλη τη διάρκεια αυτού του βίντεο θα βλέπετε έναν Κονήλο, σαν να βλέπετε μέσα στα μάτια του, τις σκέψεις του ρε παιδί μου, να λέει πόρμα, τι κάνω για το collab, τι είναι αυτά τα collab, γάμω το ελληνικό YouTube. Είμαι σίγουρος ότι έτσι σκέφτεται εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε μέσα στα χιόνια. Προχωράμε αυτή τη στιγμή για να βρούμε το ξενοδοχείο. Οι άκρες έχουν γεμίσει, όπως βλέπετε, παιδιά. Τα δέντρα είναι γεμάτα. Χιονιστικό, νάτο. Πραγματικά, παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Μέσα στα χιόνια. Τι εννοεί, αφού έχει δρόμο καθαρισμένο. Κυριολεκτικά έχει εκχιονιστικό δίπλα σου. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι φτάσαμε σε τέτοιο σημείο μέσα στα χιόνια. Λες και πήγε στα Chaos Wastes στο Warhammer. Εντάξει. Λιτεράκι φέρε το στάφυλλο. Έλα τρελή μου! Λοιπόν, πάμε. Παιδιά, όντως έχει γεύση από βροντοστάφυλλο. Μαλάκα, δεν γίνεται όλα να είναι τόσο απίστευτα σε αυτή τη ζωή. Δεν γίνεται... Είναι λες και έχει κάνει LSD. Κυριολεκτικά είναι στο πικ του. Έχει κάνει LSD πριν από 5 ώρες και τώρα είναι που πικάρει το LSD. Μαλάκα, έχει γεύση από φραγκοστάφυλλο το λικέρ στα φραγκοστάφυλλο. Πρώτα απ' όλα, γιατί πίνεις αλκοόλ. Το λικέρ έχει αλκοόλ. Έτσι. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν πίνεις. Έχεις πει δεν πίνεις. Έτσι δεν είναι. Ούτε καν. Τι απίστευτο! Κάνει λικέρ φραγκοστάφυλλο. Είναι απίστευτο που έχει γεύση φραγκοστάφυλλο. Για λοιπόν, έχει έρθει ο Κονήλο. Πρέπει να το κάνουμε πλάκα, δεν έχει δωμάτιο. Η φάτσα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή είναι η φάτσα που έχει αυτή εδώ η κυρία που πρέπει να κάνει τη φάρσα στον Κονήλο ότι δεν έχει δωμάτιο. Απορώ πως δεν του είπε, αυτό δεν είναι καν φάρσα, είναι μια αδικία. Δεν είναι φάρσα να λες τον άλλο δεν έχει δωμάτιο, απλά. Ανέλαβε του ή. Παιδιά, εδώ έχουμε καταφέρει να φέρουμε μέσα στα βουνά, μέσα στα χιόνια. Πού είσαι Κονήλο μας, τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, ο Κονήλο είναι θεός, μαλάκες. Πραγματικά δεν θέλει να είναι εκεί καθόλου ο Κονήλο, είναι θεός. Τα challenge θα τα ολοκληρώσει, πώ θα τα καταφέρει. Είναι πολύ δύσκολα τα challenge που έχει προετοιμάσει. Ο Καημενούλης έχει γυρίσει κουρασμένο και με το που μπήκαμε μέσα στο ξενοδοχείο δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι τον περιμένει. Το site. Ναι. Εδώ θα πω τώρα κάτι για το πώ κάνουμε φάρσε εμεί οι φυσιολογικοί άνθρωποι που ξέρουμε τι σημαίνει φάρσα, έτσι. Ακούστε λίγο. Το ότι λες το δώσαμε το δωμάτιο δεν σημαίνει ότι θα τον αφήσουμε έξω στα χιόνια και θα πεθάνει. Χέστηκε ο Κονήλο είναι, θα σου πει, ωραία, αγοράζω αυτό το ξενοδοχείο που έχετε, πόσο κάνει. Δηλαδή είναι irrelevant, θα βρει κάπου να μείνει, δεν κινδυνεύει. Το καλό play θα ήταν να τον πας σε ένα δωμάτιο το οποίο είναι σκατά. Να τον πας, ας πούμε, στο στάβλο και να πεις μόνο αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή, εδώ θα πρέπει να κοιμηθείτε. Τότε ναι. Θα γίνει θέμα, ρε παιδί μου, θα πει, εγώ δεν μένω εδώ, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, να τον κάνεις λίγο να γκρινιάξει. Τώρα τι να γκρινιάξει, αφού θα μείνει κάπου. Δεν κινδυνεύει να μην μείνει κάπου. Μες στο κρύο θα βγει, θα πεθάνει. Βράδυ που ήρθε. Σε δείτε το καναπέ θα βολευτείς. Δείτε με τι σιχαμάρα συνειδητοποιεί ο Κονήλο ότι τον κάνουνε φάρσα. Κοίτα εδώ. Τι κάνω για το κολάμπρε, μαλάκα. Έχεις να μείνεις, είναι μια έκπληξη. Κονήλο μας... Δεν γέλασε, θύμωσε. Έχουμε και φαγητό ωραίο κάτω, πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Σε έχω έργανα να δες αυτήν έτσι. Απλώς μπορεί να καταχτούμε και τίποτα ρε παιδί μου. Διάφορα ξέρεις εσύ τώρα, την προηγούμενη φορά θυμάσαι. Έτριζε το ταβάνι από τα ποντίκια. Δείτε λίγο πως αρχίζει και γελάει ο ορεινός και πόσο ο Κονήλο, ξέρω εγώ, παίρνει το κιού ότι πρέπει κι εγώ να γελάσω, I guess. Ας γελάσω, δείτε τον λίγο. Δείτε τον. Ναι. Kill me! Θέλω να γίνω ο Τζο Ρόγκαν της Ελλάδας. Κάνω podcast.
Θέλω να καλέσω τον Μητσοτάκη στο podcast μου. Και πρέπει να έρχομαι εδώ και στα δεκάχρονα. Άρε Κονίλο, τι τραβάς ρε μαλάκα. Άρε Κονίλο. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε κάτι στο μαγαζί για φαγητό, αλλά... Δες εδώ, ο άλλος κάθεται ήσυχα και έχει τον άλλο με την κάμερα. Όλη την ώρα. Υπάρχει ένα challenge που δεν ξέρω αν μπορείς να το πω. Challenge. Μάθαμε λέξη η οποία είναι viral στο TikTok. Θα τα κάνουμε όλα challenge, έτσι. Είναι πανδύσκολο και λίγο ντροπιαστικό. Θα πρέπει το φαγητό που θα πάρεις να το μαγειρέψεις. Δείτε λίγο τον Κονίλο. Πόσο έτοιμος είναι να αρχίσει να δολοφονεί κόσμο. Δηλαδή είναι σε φάση, έχει βάλει και κιλάτορο ο Κονίλο και είναι σε φάση, φέρτε μου να φάω, μη σας γαμίσω. Και του λέει, άκου θα κάνεις, θα το μαγειρέψεις. Θα δουλέψεις για να φας. Αυτό δεν είναι καν content, αυτό είναι απλά σπάμε τα αρχίδια του Κονίλο, ο οποίος, επειδή κάνει collab, πρέπει να είναι ευγενικός μαζί μας, αντί να μας βρει στη μάνα. Έτσι θα είμαι και εγώ όταν πάω 500.000 subscribers. Έτσι θα με κάνουν και εμένα και θα πρέπει και εγώ να κάνω έτσι τον Κονίλο να ανέχω με αυτή την κατάσταση. Hostage. Πάρεις να το μαγειρέψεις. Εδώ τώρα ο Κονίλο σκέφτεται, θα με βάλω να βάλω και καπέλο μάγειρα τώρα λογικά, ε. Γιατί το content αυτό απευθύνεται σε εξάχρονα, έτσι. Πρέπει όπως την τώρα την εξερευνήτρια όταν μαγειρεύει, φοράει καπέλο. Πόσο αντίθεση στις φάτσες τους. Αλήθεια, μα δεν κολλάνε ο ένας με τον άλλον. Είναι σαν το νερό με το λάδι. Δεν υπάρχει μίξη σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Το πρώτο βήμα, Κονίλο, για να κάνει τη συντάξη. Κοίτα τον πώς είναι. Κοίτα τυράνια. Στην κουζίνα ξεκίνησε να βάλει φωτιά και άρχισε να πετάει τα υλικά στο τηγάνι προκειμένου να φτιάξει το φαγητό του. Νομίζω ότι ήρθα να κάνω διακοπές, με έχει βάλει και μαγειρεύω εδώ πέρα. Αυτό το chat λέγεται lamp shading, τη συγκεκριμένη τεχνική. Είναι ρε παιδί μου, το λέει σαν σχολιασμό, αλλά στην πραγματικότητα κριτικάρει και σατιρίζει την ζωή του αυτή τη στιγμή. Και ξεκίνησε να χύνει τα αυγά πάνω σε ένα πιάτο και φαινόταν πραγματικά πεντανόστιμο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φτάσει στην τελευταία. If you knew how bad things really are. Είναι το συγκεκριμένο meme εδώ. Δείτε το. Ασπρόμαυρο φίλτρο. Δες πως κοιτάει το φαγητό. Πρώτα απ' όλα σκεφτείτε λίγο ότι ο Κονίλο έχει πάει εκεί ταξίδι. Έχει βάλει κιλά, επαναλαμβάνω. Άρα είναι στη φάση που παχαίνει αυτή την περίοδο. Έτσι. Θέλει να φάει. Θέλει να τα γαμίσει όλα στο φαγητό. Και τον βασανίζουνε. Δες πως κοιτάει το πιάτο. Τώρα κοιτάξτε, είναι στο όριο να σπάσει. Δηλαδή, αν του έλεγε τώρα ο Ρινή Μέλισσα, το επόμενο challenge είναι ότι δεν θα το φας αυτό το φαγητό και το πετάει κάτω στα σκουπίδια εκείνη τη στιγμή. Άμα του έκανε κάτι τέτοιο, θα είχαμε δράμα μεγάλο, να ξέρετε, στο ελληνικό ίντερνετ. Θα μας βγάζαν τα κανάλια, θα έβγαινε στο Sky, δηλώσεις θα γίνονταν. Ο Κονίλο άρπαξε μια τεράστια μπουκιά και την καταβρόχθησε και στη συνέχεια. Μπράβο, Κονίλο. Επιτέλους, μαλάκια, συμπάσχω. Επιτέλους έφαγε κάτι αυτό το παιδί. Όχι ότι δεν έφαγε εκεί μέσα κάτι, ξέρεις, ομό μπέικον από αυτά που χρησιμοποίησαν για να... Και μετά δεν φάγανε από αυτό του Κονίλου και φάγανε κανονικά φαγητά. Λοιπόν, αν κάποιος εδώ στο chat αυτή τη στιγμή έχει την εντύπωση ότι ο Ρινή Μέλισσα κοιμήθηκε με ρούχα, έτσι, και όχι γυμνός, ας πατήσει ένα, να δούμε αν έχουμε ευκολόπιστους εδώ στο chat. Λοιπόν, έχουμε, βλέπω πολλούς ευκολόπιστους εδώ που πιστεύουν ότι ο άλλος κοιμάται, είναι δυνατό να πιστεύετε ότι κοιμάται με ρούχα, ρε. Ένας άνθρωπος το χειμώνα πάνω στα βουνά. Δεν πάτε καλά. Πάμε. Καλημέρα, παιδιά. Ξυπνήσαμε εδώ πέρα. Και τώρα έχουμε ετοιμασίες. Πρέπει να πάμε για το πρωινό. Πόρε, φίλε. Τι γίνεται έξω στο χιόνι. Θα βάλω και μερικά challenge στο πρωινό. Τώρα πρέπει να ετοιμαστούμε το βασικό. Χώρισε τα παπούτσια. Αλήθεια, κοιμήθηκες γυμνός από τη μέση και πάνω. Δυστυχώς έχεις χαλάσει πολύ το περιεχόμενο σου, προσπαθείς να γίνεις κάποιος που δεν είσαι, σαν να παίζεις κάποιο ρόλο και το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Προφανώς και παίζει ρόλο, μαλάκα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Πάμε παρακάτω. Συνέχεια ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας, μπήκαμε σε ένα μαγαζί που θα αγοράσουμε εξοπλισμό και αρχίσαμε να βλέπουμε διάφορες σανίδες. Προσπαθούσαμε να ταιριάξουμε ποιες θα χωρέσουν στα πόδια μας. Πάμε για σκι, πάμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα την πηγαίνω με δύο σανίδες αγκαλιά και πάω σαν κουτσός. Τι λέει, ρε, μαλάκα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι πάω με δύο σανίδες αγκαλιά και πάω σαν κουτσός.
Τι να πιστέψεις, τι σημαίνει αυτό? Θα σου βάλω challenge να κατέβεις την πίστα. Θα σου βάλω challenge να κατέβεις την πίστα χωρίς να είμαι εγώ εκεί για να σε βοηθάω. Αυτό είναι το challenge. Χωρίς να με ενοχλήσεις. Αυτό είναι το challenge. Θα σου βάλω challenge να κατέβεις την πίστα χωρίς καμία βοήθεια. Άμα! Αυτό κάνει! Δεν το έχω δει, να ξέρετε. Δεν το έχω δει. Δεν το θυμόμουν τουλάχιστον. Ο Κονίλο, μα συμπάσχουμε με τον Κονίλο. Κονίλο, απελευθερώσου, μαλάκα! Απελευθερώσου! Μπράβο, Ρινή Μέλισσα, που δεν έβγαλες τα ρούχα σου την ώρα που κάνεις σκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Μπράβο, μπράβο, που δεν φλέξαρες το σώμα σου κατά τη διάρκεια των σλάλομ. Έτσι. Και δεν έβαλες και κάνα κολλητό, έτσι, Under Armour, κολάν ή κάτι τέτοιο. Αλήθενες. Ναι, ό,τι κάνεις μόνος σου, μετά θα έρθω να δω την πορεία σου, τι έχεις καταφέρει. Όπω τον boosted. Λοιπόν, είναι σαν τους μπαμπάδες στις ταινίες ο Κονίλο, που θα πάει τώρα. Θα τον αφήσει τον άλλο να κατεβαίνει την πίστα, δεν θα πάει να κάνει σκι. Θα πάει στο σαλέ, θα πάρει μια ζεστή σοκολάτα, έτσι, και μια εφημερίδα ενδεχομένως. Έτσι τον κόβω, σε αυτή τη φάση είναι αυτή τη στιγμή. Θα ρίξει και το καλύτερο κλανίδι της ζωής του, γιατί αυτή τη στιγμή, στη φάση που είναι, φοβάται να κλάσει, μην τον βγάλει βίντεο άλλος και το κάνει viral, έτσι. Δείτε εδώ, ψεύτικη τούμπα. Λοιπόν, αυτή εδώ, έτσι, κατεβαίνει, δείτε λίγο εδώ. Εδώ πες ότι είναι πάνω στον δρόμο, οπότε μπορεί να γίνει τούμπα, που δεν γίνεται, γιατί τα σκι κατεβαίνουν έτσι. Έτσι, δηλαδή βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή, προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει. Και αυτός πέφτει προς αυτήν. Άρα απλά έπεσε για το plot. Τώρα θα δούμε χειρότερο στήσιμο. Εδώ ανέβηκε εκεί πάνω, που δεν είναι καν η πίστα που κάνουμε σκι, και πέφτει εκεί. Αφού ρε μαλάκα, ανέβηκες απλά για να πέσεις και να το κάνεις να φανεί ότι πέφτεις. Λοιπόν, θα είσαι μόλις τώρα στο μαγαζί, παιδιά, για φαγητούλη. Ψητά και ωραία. Πάμε να βρούμε τραπέζι. Φαγητούλη. Παιδιά, τον έχει κόψει πίρα εδώ πέρα το Κονίλο. Έχει ψητά εδώ πέρα, οπότε θα την βολέψουμε. Αλλά και όλα αυτά μας τα κέρασαν για την καλή μας την καρδιά και την αγάπη που έχουμε δώσει στον κόσμο. Κονίλο, θέλω να μου πεις μια βαθμολογία τώρα, να μου πεις πώς σου φαίνεται. Έπρεπε να του πει, ναι, ώρα για μαγείρεμα. Αυτό έπρεπε να του πει τώρα.